Σήμερα 3 Δεκέμβρη, ημέρα των ατόμων με αναπηρία. 3 Δεκέμβρη, έχει πάρα πολλά χρόνια που έχει αναγνωριστεί από τη χώρα μας και αυτή η μέρα είναι μια μέρα διεκδίκησης των αιτημάτων και των προβλημάτων των ατόμων με αναπηρία. Όπως ξέρετε, εδώ και πολλά χρόνια προσπαθούμε, οι σύλλογοι και τα σωματεία των ατόμων με αναπηρία προσπαθούν έτσι να πείσουν την χώρα ότι τα προβλήματα των ατόμων με αναπηρία είναι εδώ και δεν φεύγουν με τίποτα. Δυστυχώς, πολλές χώρες έχουν κάνει πολύ μεγαλύτερα βήματα μπροστά και έχουν προσαρμοστεί και μάλιστα τώρα τελευταία μία μελέτη έδειξε ότι το 68% των χωρών καταπατούν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Η χώρα μας δυστυχώς φέτος δέχτηκε επικρίσεις από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ότι δεν έχει κάνει τα κατάλληλα βήματα για να προστατέψει τα δικαιώματα αυτά. Και φτάσαμε στο επίπεδο να ζητάει εξηγήσεις ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών πώς θα προχωρήσει η χώρα μας και πώς θα προστατέψει τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Και εσείς καθημερινά το βλέπετε ότι η καρδίτσα, η πόλη μας, πολύ λίγα έχει καταφέρει πάνω σε αυτό το τομέα. Και αν έχει καταφέρει αυτά τα λίγα, ειδικά για τους ατόμους με σοβαρά κινητικά προβλήματα, δεν έχει καταφέρει τίποτα για τα άτομα τα οποία έχουν μία τύφλωση ή βλέπουν μερικώς, για τους κουφούς συνανθρώπους μας, για τα παιδιά με νοητική υστέρηση. Δεν έχουν ένα κέντρο για να πάνε κάθε μέρα, όπως πάει όλος ο κόσμος στη δουλειά του, αυτά να πάνε να ασχολούνται με κάποια πράγματα, να φτιάχνουν κάποιες κατασκευές, δηλαδή ένα ΚΔΑΠ ΜΕΑ. Εδώ, τα σχολεία όταν πηγαίνουν, φτάνουν σε μία ηλικία, μετά να μην γυρνάνε στο σπίτι τους και ξανακλίνονται πάλι μέσα, όλα αυτά τα προβλήματα καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά και δεν προχωράνε γρήγορα. Δυστυχώς, εμείς εδώ προσπαθούμε για αυτό να το αλλάξουμε, να δείξουμε και να προσπαθήσουμε να εμπεδώσει η κοινωνία ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα. Και είναι πάρα πολύ εύκολα να καταπατούμε τα δικαιώματα από ολόκληρες ομάδες.